Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι, φίλες και φίλοι, ένα ταξίδι στην Βαυαρία. Θα δούμε εικόνες και από την Νορβηγία, θα συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Βίτσα. Έχουμε πρώτα τις εικόνες έτσι, τις μαγικές, Κωστή, από τη Φινλανδία και ερχόμαστε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα από την μαγευτική, πανέμορφη Λαπωνία. Είμαστε σε αυτό το υπέροχο μέρος και με τα ταρανδάκια κάνουμε βόλτα σε αυτό το φανταστικό τοπίο. Καλώς το Γιάννη. Σε βρήκαμε στη Φινλανδία, σε αφήσαμε Καλημέρα, στη Φινλανδία. Τώρα πού βρίσκεσαι? Και τώρα με βρήκατε στη Βαυαρία, σε ένα πραγματικά θεσπέσιο μοναδικό τόπο, το Τέγκερντζι. Περιβάλλεται από αυτή την υπέροχη λίμνη που βλέπεις πίσω μου. Εκτείνεται γύρω της η Άλπης. Είναι ένα παραμυθένιο τοπίο και εδώ. Και η Βαυαρία πρέπει να σου πω ότι δοκιμάζεται πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι καθημερινά είναι κρούσματα του κορονοϊού και όλοι εδώ φοβούνται, ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αποφευχθεί το lockdown. Μας έδειξες, Γιάννη, εικόνες που μας φέρουν τα Χριστούγεννα πιο κοντά και πριν στη Φινλανδία με τους θάλαντους μέσα στα χιόνια και με αυτή την εικόνα την παραμυθένια τώρα από τη Γερμανία για τις γιορτές, επειδή κάνεις ταξίδια στην Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Τι λένε στις χώρες, θα μπορέσουν να τα γιορτάσουν? Τώρα στη Γερμανία μας λες πάνω στο lockdown. Στη Γερμανία είναι πραγματικά δυσάρεστες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Όλοι φοβούνται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνουν Χριστούγεννα φέτος. Τουλάχιστον στη Βαυαρία. Δηλαδή, συγγνώμη, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν γίνονται. Για να σωθούν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, από τη στιγμή. Προσπαθούν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εγώ χθες βγήκα το βράδυ, πήγα σε ένα εστιατόριο. Στις 10 παρατέταρτο μας ζήτησαν να φύγουμε από το εστιατόριο. Πριν από τα πάντα κλείνουν. Ερημώνουν στις 10 το βράδυ. Έχουν ούτως ή άλλως ένα μερικό lockdown αυτή τη στιγμή. Άρα, ό,τι κάνεις, βγεις για φαγητό, για ποτό στις 10. Μετά. Βέβαια, 10. Όλα κλείνουν. Όλα κλείνουν. Και θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχει rapid test παντού και για τους εμβολιασμένους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα πάω σε ένα σουαρέ το απόγευμα, θα πάω να κάνω rapid test. Δεν μπορώ να μπω ούτε καν σε σπίτι, αν δεν έχω εμβολιαστεί, θεέ μου. Και νομίζω είναι και στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία, νομίζω, Γιάννη. Παντού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να το πάρεις να κινηθείς και στο ξενοδοχείο. Ακριβώς. Ναι. Και στο ξενοδοχείο. Έκανα χθες rapid test για να μπω στο ξενοδοχείο. Πόσες ώρες πριν? Rapid test παντού και για όλους. Δηλαδή, αν κάνεις ένα, δεν σου κάνει για όλους. Πρέπει. Σε πόσο το. Για πόσο το χρησιμοποιείς? Είναι 72 ώρες. 72 ώρες. Διαρκεί 2 ώρες. Ακριβώς. Ναι. Με έπειτα από 72 ώρες οφείλεις να κάνεις άλλο rapid test. Μάλιστα. Και έξω στον δρόμο πώς είναι τα πράγματα? Φοράνε μάσκες, πώς κινείστε εκεί? Φοράνε μάσκες, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να σου πω ότι δεν κυκλοφορεί πολύ ο κόσμος. Είναι φοβισμένοι αυτή τη στιγμή, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν νοσήσει έχουν αναγκαστεί να πάνε είτε στην Αυστρία είτε στην Ιταλία προκειμένου να εισταχθούν στα νοσοκομεία. Δηλαδή είναι πουλ εδώ πέρα το νοσοκομείο της Βαυαρίας. Εξαγωγή ασθενών. Τελευταίο ερώτημα για να πάμε στην κυρία Ράπτη. Η εικόνα αυτή τώρα πίσω σου θυμίζει και η Ελλάδα, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Αυτό είναι ένα μικρό χωριουδάκι. Πόσους κατοίκους έχει και είναι λίμνη φυσικά προς το εκεί θάλασσα? Μια πανέμορφη κομμόπολη. Είναι η λίμνη ακριβώς πίσω μου. Έχει 3.500 κατοίκους. Είναι τουριστικό θέρετρο της κεντρικής Ευρώπης. Είναι ένας πραγματικά μικρός θησαυρός εδώ. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Και ίσως αυτή είναι και η μοναδικότητα. Έχει κρύο? Ότι έχει παραμείνει ατόφιο. Έχει μείον ένα. Ναι, κρύο. Σε πουδιάσαμε, Γιάννη. Δεν πειράζει. Άκουσε τον κόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω μόνο παρακαλώ. Ένα πράγμα, ότι στη Φινλανδία έχει εμβολιαστεί το 90% των ανθρώπων και πραγματικά εκεί νιώθεις ότι δεν υπάρχει COVID. Στη Φινλανδία με το 90%. Φινλανδία. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Είναι προαιρετική η μάσκα, να καταλάβει. Μάλιστα. Μόνο αυτό θα σου πω. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.